από τον Ευεργετινό, τόμος Α, υπόθεσης 7. Πολλές φορές σε ψυχή των εναρέτων ανθρώπων ενθαρρύνονται κατά την ώρα του θανάτου οι υποθείας τεινός επισκιάσεως και έτσι αποχωρίζονται από το σώμα. Του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Περίπτωση πρώτη. Εις την πόλη της Νουρσίας έζη κάποτε ένας πρεσβύτερος, ούτως επίμενε με τα φόβου Θεού την εκκλησία, που ενεπιστεύεται σε αυτόν η Θεία Πρόνοια. Αυτός λοιπόν ο πρεσβύτερος από τότε που χειροτονήθη η γάπα την πρεσβυτέρα του ως αδελφήν. Την εφοβείται όμως ως εχθρόν και δι' αυτό ουδέποτε την άφησε να τον εγγύσει. Αλλά απέκοψε τελείως εξ αυτής και αυτήν την σχέση της ζυγικής επικοινωνίας. Διότι οι Άγιοι άνδρες μαζί με όλα τα άλλα τα καλά που στολίζουν την ψυχή τους έχουν και αυτό το γνώρισμα, ότι δηλαδή απέχουν όχι μόνο από αυτά που δεν αρμόζουν, αλλά αποκόπτουν και τα συνηθεία των πολλάκης και αυτά που αρμόζουν. Δι' αυτό λοιπόν και αυτός ο ευλογημένος πρεσβύτερος, φοβούμενος μήπως υποπέσει δι' αυτής εις ιονδήποτε πτέσμα, δεν άφηνε να εξυπηρετηθεί από την πρεσβυτέρα του ούτε εις αυτά στα συζυγιώδης ανάγκας της ζωής. Με τη άφην προσοχή και επαγρύπνηση επέρασε τη ζωή του και έφτασε εις βαθύ γύρας. 40 λοιπόν έτη μετά τη χειροτονία κατελήφθη από υψηλών πυρετών και έφτασε εις τα τελευταία του. Όταν είδε η σύζυγός του ότι όλα πλέον τα μέλη του ενεκρώθησαν και πλησίασε πλέον τον θάνατο, πλησιάσασα εις τιμή την αυτού, προσπαθώντας δια της ακοής της να αντιληφθεί αν ανέπνεε. Μόλις ο ετοιμοθάνατος πρεσβύτερος αντελήφθη την επαφή της, αν και ελάχιστη πλέον πλοή του επέμενε, συνεκέντρωσε όλη την εναπομένουσαν δύναμη και θερμενόμενος μάλλον από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος και ευλόγιζε την καρδία του, λέγει στην πρεσβυτέρα του: «Γυναίκα, φύγε από κοντά μου, διότι το πυρ ζει ακόμα μέσα μου. Πάρε λοιπόν το άχυρον». Φοβισμένη υποχώρησε η πρεσβυτέρα. Ο δε πρεσβύτερος, θεσθανθής ευνηδίως αύξηση της σωματικής του δυνάμεως, ήρθε να κραυγάζει με μεγάλη χαρά: «Καλώς ορίσατε, οι κύριοι μου, καλώς ήρθατε, οι κύριοι μου. Πώς καταδεχτήκατε να έρθετε στον ανάξιον δούλο σας? Έρχομαι, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Όσοι λοιπόν εκ των γνωστών του παρευρίσκονται τον ηρώτουν με περιέργεια, καθώς τον οίκον να επαναλαμβάνει τις ιδίες λέξεις: «Τι σου συμβαίνει?». Τότε τους απήντει εκπλησόμενος πως και εκείνοι δεν αντιλαμβάνονται τα γενόμενα. «Δεν βλέπετε τους θείους Αποστόλους που έχουν έρθει εδώ? Δεν βλέπετε τους κορυφαίους των μακάριων Πέτρων και των μακάριων Παύλων? Ευνηδίως δε ώστε να απευθύνονται προς τους κορυφαίους των Πέτρων και Παύλων λένε: «Να, αμέσως, έρχομαι». Με τας λέξεις δε αυτάς παρέδωσε την ψυχή του. Πράγματι λοιπόν, ο ευσεβής αυτός άνθρωπος είδε τους Αποστόλους και ορθώς εβεβαίωσε ότι τους ακολουθεί. Από αυτό λοιπόν το περιστατικό γίνεται ολοφάνερον ότι η φιλανθρωπία του Θεού προσφέρει κάτι εις τους δικαίους κατά την ώρα του θανάτου. Φαίνεται ότι όταν οι δίκαιοι προσεγγίσουν προς την στιγμή του θανάτου, βλέπουν κατ' οικονομία του Θεού οπτασίας μερικών Αγίων για να μην δηλιάσουν από τον φόβο του θανάτου που αποφασίστη δι' αυτούς. Απέναντίας με το να φανερώνονται εις αυτούς, εις τα βάθη της ψυχής του, με ποιους Αγίους άνδρας θα συναγάλλονται, εντός ολίγου απελευθερώνονται ευκόλως χωρίς φόβων και πόνων από τον δεσμό της αρκός. Το ίδιο πράγμα όμως, όπως έμαθον, συνέβη και στον επίσκοπον της πόλεως Ρεάτης των Πρόβων. Όταν λοιπόν ο πρόβος έφτασε εις τα τελευταία στιγμάς του βίου του, κατελήφθη από βαρύτητα των νόσων. Ο πατέρας τότε του πρόβου Μάξιμος έστειλε και κάλεσε ιατρούς από τα γειτονικά μέρη για να βοηθήσουν εις ό,τι μπορούσαν τον άρρωστον. Ήρθαν λοιπόν πράγματι πολλοί ιατροί. Μόλις όμως είδαν το σφιγμό τους ασθενούς και οι κροάσισαν, εβεβαιώσαν τους παρευρισκομένους ότι πλησιάζει ο θάνατος. Εν τω μεταξύ επέρασε η ώρα και έφτανε στην στιγμή του γεύματος. Ο ασθενής επίσκοπος τότε, ενδιαφερόμενος περισσότερο για την ανάπαυση των παρευρισκομένων παρά για την δική του, παρακάλεσε τους ιατρούς να αναβούν με τον γέροντα πατέρα του εις το ανώγειο του επισκοπίου για να φάγουν ολίγων φαγητών. Πράγματι λοιπόν όλοι ανέβησαν για να γευματίσουν και άφησαν κοντά εις τον άρρωστον ένα σεμνόν παιδί για να του κρατεί συντροφιά. Αυτό μάλιστα το παιδί βρίσκεται στη ζωή μέχρι σήμερα.
Καθώς λοιπόν το παιδί εστέκεται κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, έξαφνα είδε μερικούς άντρας να εισέρχονται στο δωμάτιό του, ενδεδειμένοι λευκά φορέματα. Τόσον δε λαμπρόν ήταν το φως του προσώπου των, ώστε κατενήκαν και αυτή τη λαμπρότητα των ενδυμάτων, από την απροσδόκητον θέαν των ανθρώπων αυτών, και προπάντως από την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία των, εξεπλάγει το παιδί και ήρχισε περίφοβο να κραυγάζει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από την κραυγή αυτή του παιδιού εταράχθη ο επίσκοπος πρόβος και εστράφει προς τους εισερχομένους. Μόλις τους είδε αμέσως τους αναγνώρισε. Γεμάτος δε από χαρά και φροσύνη συνεβούλευσε το παιδί που από φόβον του εφώναζε. Μη φοβάσαι παιδί μου, μη φοβάσαι, διότι ήλθω να με επισκεφθούν οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβενάλιος και Ελευθέριος. Ωστόσο το παιδί, ζαλισμένον από την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία των Αγίων Μαρτύρων, ευγήκε τρέχον από το δωμάτιο του ασθενούς και πήγε εκεί που ευρίσκονται ο πατέρας του επισκόπου και η ιατρή να τους διηγηθεί όσα είχε ήδη. Αμέσως τότε εκείνοι παρέλθουν στο δωμάτιο του ασθενούς και έβρουν τον επίσκοπο πλέον νεκρών. Είναι δηλαδή φανερόν πως οι προσελθόντες Άγιοι Μάρτυρες, των οποίων την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία, δεν μπορούσε να αντικρίσει το παιδί, επήραν μαζί τον την ψυχή του επισκόπου. 3. Είναι ανάγκη ακόμη να γίνει γνωστόν και τούτο. Πολλάκις, όταν η ψυχή των εκλεκτών ανθρώπων εξέρχονται από το σώμα, ακούεται εις τους ουρανούς ύμνος. Αυτό συμβαίνει από την φιλάνθρωπον πρόνοιαν του Θεού, για να ακούν η ψυχή τον ύμνο κατά τη διάρκεια της επιθανατίου αγωνίας και να μην αισθάνονται το χωρισμό των από το σώμα. Το περιστατικό το οποίο τώρα αμέσως πρόκειται να αφηγηθώ, ενθυμούμαι το έχω διηγηθεί και εις τα ομιλίας μου περί του Ιερού Ευαγγελίου. Κάποτε λοιπόν εις την Στοάν, η οποία φθάνει μέχρι της εκκλησίας του Αγίου Κλίμεντος, έζει κάποιος δυστυχής που ελέγεται Σέρβουλος. Αυτός τον οποίον και εσύ νομίζει ότι γνωρίζεις, ήτο παράλυτος και ζήτει ελεημοσύνη στο δρόμο. Ο Σέρβουλος λοιπόν, αν και πάμπτωχος από υλικά αγαθά του παρόντος βίου, εν τούτης ήτο πάρα πολύ πλούσιος εις αρετάς. Το σώμα του το είχε παραλύσει πολύ χρόνιος αρρώστια. Από όσα δεν γνωρίζουμε περί τούτου, παρέμεινε εις όλη του τη ζωή παράλυτος και δεν μπορούσε ποτέ να σταθεί όρθιος στα πόδια του ή και να ανακαθίσει ολίγον στο κρεβάτι του ή έστω να κουνήσει επολίγον το χέρι ή το πόδι του. Των δυστυχισμένων αυτών παράλυτων επεριποιούνται η μητέρα του και ο αδελφός του. Εάν δε ευρίσκεται κάτι από την ελεημοσύνη και εισέπρατε από τους χριστιανούς, τα έδιδε και πάλι η ελεημοσύνη με τα χέρια της μητέρας και του αδελφού του. Ο Σέρβουλος δεν γνώριζε καθόλου γράμματα, εν τούτης όμως είχε να αγοράσει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και ο Σάκης άνθρωποι, ο Σάκης τον επισκέπτονται για να του κρατήσουν συντροφιά. Διάφοροι ευλαβείς άνθρωποι τους παρακάλει με επιμονή να διαβάζουν ενώπιόν του από την Αγία Γραφή. Δια τρόπου αυτού κατόρθωσε, αν και δεν ήξερε καθόλου γράμματα, να μάθει απ' έξω την Αγία Γραφή και να τη χρησιμοποιεί για τη ψυχική του ωφέλεια. Με ψυχική δε ευχαρίστηση και γενναιότητα υπέφερε των πόνων και την δοκιμασία υμνών και δοξολογών νύχτα και ημέρα των Θεών. Όταν έφτασε ο καιρός να ανταμυφθεί από τον Θεό για την μεγάλη του αυτήν υπομονή, απερχόμενος εκ των προσκέρων στα αιώνια, σταμάτησε καταρχήν ο πόνος των μελών του. Μόλις δε αντελήφθη ότι πλέον τον είχε πλησιάσει ο θάνατος, παρεκάλεσε τους ανθρώπους εκείνους που εδέχτη να τους φιλοξενήσει να εγερθούν από τα καθίσματά των και να ψάλουσει μαζί του προς τον Θεό. Εν αναμονή της εξόδου της ψυχής του. Έξαφνα δε, καθώς ο μελοθάνατος συνέψαλε μαζί τον, τους εσταμάτησαν από την ψαλμωδία και με φωνή γεμάτη φόβο είπε εις αυτούς: «Σιωπάτε, δεν ακούετε πως αντιχούν από τον ουρανό ύμνη? Έχουν λοιπόν εστραμμένη την προσοχή των ψυχοραγών εις εκείνους τους ύμνους τους οποίους ζωηρός και μεθυδονής απελάμβανον τα ότα της καρδίας του, η ψυχή του απελευθερώθη του σώματος. Μετά την έξοδο της ψυχής εκ του σώματος, ο τόπος εγέμισε από τόση ευωδία την οποία όλοι οι παριστάμενοι αισθάνθησαν. Από αυτό εγένε το φανερό ότι την εκδήμησαν σαν ψυχήν, υπεδέχτησαν στον ουρανό εκείνη που προηγουμένως έψαλαν. Εις αυτό το συγκινητικό γεγονός παρευρέθηκε ένας ειδικός μας μοναχός, ο οποίος ζει ακόμη και με δάκρυα ο Σάκης ερωτάτε λέγει: «Μέχρι να ενταφιαστεί το σώμα του ευλογημένου εκείνου ανθρώπου, δεν έφυγε καθόλου από τη μύτη μας η γλυκή της ευωδίας εκείνης». 4. Εις την Ρώμη κατόκει κάποτε μία μοναχή που ονομάζεται Ρεδέμπα. Κοντά της παρέμενον
και δύο μαθήτριε εκ των οποίων μία ελέγεται Ρωμίλα και οι τρεις μοναχέ διέμειναν εις την ίδια νοικίαν, πτωχότατε μεν από τα υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, πλουσιότατε όμως εις την ευσέβειαν και την αρετήν. Η Ρωμίλα όμως υπερέβαλε την συμμαθήτριά της στην άσκηση και το έργο της αρετής, διακρίνοντο δια την αξιοθαύμαστον υπομονή της και την άκρανη υπακοή της. Εκράτη με τα προσοχή στο στόμα της κλειστών και παρέμενε σιωπηλή, ασκούμενη εις την σιωπήν και επέμενε καρτερικός εις την προσευχήν. Είναι όμως γεγονός ότι οι άνθρωποι κρίνοντες από τα φαινόμενα θεωρούν μερικούς ανθρώπους τελείους. Εν τούτης όμως ούτι ενώπιον των οφθαλμών του Δημιουργού έχουν κάποιαν ατέλεια. Ας λάβουμε ως παράδειγμα τα σφραγίδας. Συμβαίνει δηλαδή μερικές σφραγίδες να μην έχουν σκαλιστεί καλώς από τον τεχνίτη και εν τούτης από τους μη γνωρίζοντας τα πράγματα θεωρούνται τέλεια. Αλλά ο τεχνίτης όμως όσους επένους και αν ακούει δια τα κατασκευάσματά του δεν πάβει να χρησιμοποιεί την λίμα και να χτυπά με την σφύρα για να κάνει τη σφραγίδα ωραιοτέραν και τελειωτέραν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και από τον δημιουργών των όλων εις την Ρωμίλα. Περιέπεσε δηλαδή εις μίαν σωματική νόσον την οποία οι ιατροί την ονόμαζαν παράλυση, εκ της οποίας κατέστη ακίνητος και παρέμενε κατάκητος επί πολλά έτη. Εν τούτης όμως οι μάστιγες της νόσου δεν ειδηνήθησαν να κάψουν την ευσέβειά της και να σύρουν το λογισμό της εις ανυπομονησία. Απεναντίας προσέθεσαν εις αυτήν πνευματική δύναμη. Όσο περισσότερο αδυνάτιζε λόγω της ασθενείας στα σωματικά έργα και τη σωματική άσκηση επί το σούτων καθίστατο σπουδαιότερα εις την ευσέβεια και προσήφιετο αδιαλείπτος. Μία νύχτα εκάλεσε πλησίον της την γερόντισαν και διδάσκαλον αυτής ρεδέμπαν. Καθόπι και τη συμμαθήτριά της. Κατά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ενώ εστέκονται όρθιοι εις την κλίνη της, είδον θέαμα καταπληκτικών και θαυμάσιων. Εντελώς ευνηδίως κατήλθε φως από τον ουρανό και γέμισε με τη λάμψη του όλων των χώρων του κελίου. Τόσον δε εκτυφλωτική υπήρξε η λάμψη εκείνη, ώστε η καρδία των παρισταμένων, δηλαδή της γεροντής και της αδελφής, να δοκιμάσουν μεγάλο φόβο και να παγώσουν τα μέλη των, καθώς μετά ταύτα διηγίστησαν. Ενώ λοιπόν εστέκονται καταπληκτικοί, κατάπληκτη, ήρχισε να ακούεται συγχρόνως μεγάλος ήχος που ήρχε το εις το κελίον πλήθος πολύ και να τρίζουν εθύρε από το συνοστισμό των εισερχομένων. Η γερόντισσα και η συμμαθήτριά της από τον υπερβολικό φόβο που εδοκίμασαν και την εκφυλωτική λάμψη του φωτός δεν μπόρεσαν να ειδούν κανέναν, διότι από τον φόβο εκείνο οι οφθαλμοί των και από την εκτυφλωτική λάμψη του φωτός εθαμβώνονται. Το δε εκτυφλωτικό εκείνο φως συνόδευε μια περίεργος αξιοθαύμαστος ευωδία ως τα εψυχέτων, αν και φοβήθησαν από τη λάμψη, εν τούτης από την όσφρηση της ευωδίας ευχαριστούντο. Βλέπουσε η Ρωμίλα ότι η γερόντισσα και η αδερφή της δεν μπορούσαν να υποφέρουν την εκτυφλωτική λαμπρότητα του περίεργου εκείνου φωτός και ότι η γερόντισσά της εστέκεται φοβισμένη και τρέμουσα την παρηγορή με γλυκή αμφωνή. «Μη φοβάσαι, μητέρα», της έλεγε, «δεν αποθνίσκω τώρα». Ενώ σοδέ η Ρωμίλα επαναλάμβανε συνεχώς αυτά τα παρηγορητικά λόγια, το περίεργο εκείνο φως που εστάλη εκεί υπεχώρησε σιγά σιγά, αλλά η άρρητος εκείνη η βοδία παρέμεινε. Εν τω μεταξύ επέρασαν η Δευτέρα και η Τρίτη ημέρα και ο σμί της μυστηριώδους ευωδίας που είχε γεμίσει το κελί παρέμενε με την ιδίαν ένταση. Κατά δε την τέταρτη νύχτα εφώναξε κοντά της τη γερόντισά της και την παρεκάλεσε να της δώσει δια της θείας μεταλήψεως το δεσποτικό σώμα ως συνοδοιπόρον δια το ταξίδιον της αιωνιότητος, το οποίο βεβαίως και έλαβαν. Έξαφνα δε εις την πλατεία εμπρός της ταστήρας του κελίου παρουσιάστηκαν δύο χωροί και ήρχισαν να ψάλουν. Καθώς δε διηγείτο αργότερα η γεροντισά της αλλά και η συμφοιτήτριά της διάκρινον εκ της ψαλμωδίας των ασμάτων ότι έψαλον και άνδρες και γυναίκες κατά τη φωνία, δηλαδή πότε η ομάς των ανδρών και πότε η ομάς των γυναικών. Κατά το διάστημα δε όπου ακούεται η κατανυχτική και υπερκόσμιος αυτή ψαλμωδία έξω από το κελίον, η Αγία εκείνη ψυχή της Ρωμίλας ελευθερώθηκε από τα δεσμά του σώματος. Ενώ σοδέ ανήρχεται η μακαρία αυτής ψυχή προς τον ουρανόν, επί το σούτον ανήρχονται και οι χωροί των ψαλόντων, ώστε η ψαλμωδία να ακούεται από ψηλά πλέον έως ότου απεμακρύθησαν τελείως και έσβησαν και φωνή και η ευωδία. 5. Πολλάκης επίσης προς παρηγορίαν και ενθάρρυνσιν της εξερχομένης εκ του σώματος ψυχής παρουσιάζεται και ο ίδιος ο αρχηγός της ζωής και ανταποδότης των πράξεων που επετελέσαμεν κατά την επίγειον ημών ζωήν.
Αυτό και άλλο που και άλλοτε το έχω ενθυμηθεί όταν διηγούμε την περίπτωση της θείας μου της Ταρσίλας. Αυτή λοιπόν έζη με δύο αγαπητούς αδελφούς της. Πλην προσεύχε το αδιαλείπτος και περνούσε τον καιρό της απομονωμένη. Ανελθούσα εις το ύψος της εγκρατείας, σε μεγάλωνε καταπληκτικός κατά την αγινοσύνη. Μία νύχτα λοιπόν παρουσιάστη σε αυτήν διαοπτασίας ο προπάπους μου ο Φίλιξ, ο άλλοτε πατριάρχης στην εκκλησία της Ρώμης, και αφού της υπέδειξε έναν τόπον αιώνιου λαμπρότητος, της λέγει με πατρική στοργή: «Έλα εις αυτήν εδώ την ολόφωτον διαμονήν, σε περιμένω». Με το λίγον η Ταρσίλα κατελήφθη από πυρετών και πλησίαζε πλέον προς το θάνατο. Κατά την επικρατούσαν δε συνήθεια, όταν ασθενούν βαρέως ευγενείς άνδρες και γυναίκες και έρχονται πολλοί εις το σπίτι του μελοθανάτου, για να παρηγορούν τους συγγενείς, συνέβη να παρευρίσκονται πολλοί άνδρες και γυναίκες γύρω από το κρεβάτι της Ταρσίλας κατά τα τελευταία στιγμάς της. Έξαφνα η μηθανή Ταρσίλα σήκωσε το βλέμμα της ψηλά και βλέπει να έρχεται προς αυτήν ο Ιησούς. Η ψυχή της τότε κατελήφθη από ένα κλάλι τον χαρά και με δύναμη να ανεξήγητον εκ της επιθανατίου αγωνίας της ήρχισε να κραυγάζει προς τους επισκέπτας της: «Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε, έρχεται ο Ιησούς». Καθώς δε η Ταρσίλα επρόσεχεν εις αυτόν που έβλεπε τον Ιησού, εξήλθεν η Αγία Ψυχή της από το σώμα. Συγχρόνως μία αξιοθαύμαστος ισχυρά ευωδία εσκορπίστη ολόγυρα την οποία όλοι αντελήφθησαν και η οποία έδειξεν ολοφάνερα εις τους παρευρεθέντας ότι είχε προσέλθει η πηγή πάσης αρήτου ευωδίας ο αρχηγός της πίστεως Ιησούς. Όταν δε κατά την επικρατούσαν συνήθειαν να πλύνουν τους νεκρούς την εγύμνωσαν για να την λούσουν, είδον ότι το δέρμα της εις τα γόνατα και στους άγγονας είχε σκληρύνει, όπως το δέρμα της καμήλου από την εντατική προσευχή και τας γονικλησίας. Τι ούτω τρόπος το νεκρόν σώμα απεκάλυψεν εις όλους τα λαμπρά έργα που έπρατε το πνεύμα, ενώ η Ταρσίλα έζη. Έκτο. Εξίσου θαυμαστόν είναι και αυτόν που μου διηγήθη ένας ευλαβής άνθρωπος, ο πρόβος, δια την αδελφή του Μούσαν. Η Μούσα μικρά και αθώα κόρη είδε μία νύχτα διοπτασία στην Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρία να υποδεικνύει σε αυτήν συνομήλικά της κορίτσια τα οποία ήθελε να πλησιάσει η Μούσα, αλλά δεν ετόλμα. Ρωτήθη δε από τη Θεοτόκον εάν ήθελε να είναι μαζί με τα σπαρθένους εκείνας και να καταταγεί εις την συνοδεία της. Όταν δε η Μούσα απήντησε ότι αυτό το επιθυμεί σφοδρός, η Θεοτόκος έδωσε εις αυτήν εντολή εις το εξής: να μην πράξει τίποτε παιδικών ή άκερων, αλλά και από γέλωτας και από παιχνίδια να εγκρατεύεται γνωρίζουσα καλώς ότι μετά 30 ημέρας μαζί με τα σκόρας εκείνας τας οποίας είδε θα έλθει εις την συνοδεία της. Πράγματι, από την ημέραν εκείνη η νέα μετέβαλε όλα στα συνήθειά της, συμπεριφέρετο με φρόνηση. Οι γονείς της νέας, όταν είδον τόσον έξαφνα ότι η κόρη τους σύλλαξε τελείως, ρώταν αυτή με απορία: «Ποια ήταν η αιτία της μεταβολής αυτής?» Η νέα τότε ανέφερε στους γονείς της τι την διέταξε η Θεοτόκος κατά την νυχτερινή νεοπτασία και φανέρωσε εις αυτούς την ημέρα που επρόκειτο να απέλθει για να καταταχθεί στην συνοδεία των παρθένων που την ακολουθούν. Κατά την 25η λοιπόν ημέρα κατελήφθη από πυρετών. Κατά δε την 30η, όταν επλησίαζε η ώρα της εξόδου της ψυχής εκ του σώματος, η νέα είδε πάλι τη Θεοτόκο να έρχεται προς αυτήν συνοδευωμένη από τα κορίτσια που είχε ενίδει την πρώτη φορά και να την προσκαλεί κοντά της. Η μικρά κόρη με κόκκινον από σεβασμόν το πρόσωπο και με ήρεμον φωνή απεκρίθη: «Ιδού κυρία έρχομαι, ιδού κυρία έρχομαι». Με αυτάς δε τας λέξεις παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η αγνή ψυχή εξήλθε από το παρθενικό σώμα και κατετάχθη στον χορό των παρθένων. 7. Ακόμη θα σου διηγηθώ και αυτό που συνέβη στον ευλαβέστατον πατέρα Στέφανο. Ούτως ήτο εις το έπακρον ακτήμων και ανεξίκακος και ασχολείτο συνεχώς με την αδιάλειπτον προσευχή. Ένα μόνο περιστατικό από τη ζωή του θα διηγηθώ για να εννοήσεις από αυτό και τα υπολείπους αρετάς του. Κάποτε λοιπόν εθέριζε τον Σίτον, τον οποίον είχε σπείρει και τον μετέφερε στον Αλώνιο για να τον αλωνίσει. Εκτός από το σιτάρι αυτού, τίποτα άλλον δεν είχε για να διατραφεί ολόκληρο το έτος αυτός και οι μαθητές του. Κάποιος όμως κακός άνθρωπος, όργανο του διαβόλου, έβαλε φωτιά στο αλώνι και έκαυσε το στάρι του πατρός Στεφάνου. Κάποιος περαστικός που έτυχε να δει το γεγονός, εφανέρωσε τούτο εις τον δούλο του Θεού προς θέσας: «Αλλή μόνο πατέρ Στέφανο, τι ήταν αυτό το κακό που σου συνέβη?»
Ο Στέφανος όμως με ήρεμο πρόσωπο και ατάραχο βλέμμα απεκρίθησε αυτόν. Αδελφέ μου, αλίμονο εις τον εμπριστή για την αμαρτία που διέπραξε και ζημίωσε την ψυχή του. Διότι σε με τι συνέβη? Από αυτό λοιπόν το περιστατικό μπορείτε να αντιληφθείς εις ποιον ύψος δυνάμεως και εις ποιον βαθμό αδιαφορίας προς τα υλικά είχε φτάσει ο λογισμός και η σκέψη του, ώστε έχασε ό,τι είχε και δεν είχε για την διατροφή ενός ολόκληρου έτους και εν τούτης παρέμεινε τόσο αδιάφορος και ατάραχος και επώνεσε μάλλον δια την ψυχική ζημία την οποία υπέστη ο εμπριστής, παρά δια την υλική ζημία την οποία έπαθεν ο ίδιος. Όταν λοιπόν ο Στέφανος έφτασε εις τα τελευταία στιγμάς του βίου του και επρόκειτο να αποθάνει, συνεκεντρώθησαν πλησίον του πολύ δια να παρασταθούν ψυχικώς εις την ευλογημένη και αγία ψυχή του Στεφάνου, που εντός ολίγο θα αρξίσχεται του σώματος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν την κλίν του και παρακολουθούσαν με τα προσοχή στα τελευταία στιγμάς του οσίου. Άλλοι μένουμε εξ αυτών μετά τον θάνατο οσίου διηγούνται ότι είδαν να εσέρχονται άγγελοι χωρίς να δυνηθούν να υπούν τίποτε. Άλλοι πάλι δεν είδαν τίποτε, κατελήφθησαν όμως από ισχυρόν φόβο. Πάντως και αυτοί που είδαν τους αγγέλους και αυτοί που δεν είδαν τίποτε, τόσο πολύ εφοβήθησαν ώστε έφυγαν από το δωμάτιο του αποθνίσκοντος. Και κανείς δεν ειδυνήθη να παραμείνει εκεί κατά την ώρα που εξήρχεται η Αγία εκείνη ψυχή. Απεκαλύφθη δε ολοφάνερα ποιοι υπεδέχτησαν την εξερχόμενη Αγία ψυχή, ώστε κανείς από τους θνητούς να μην δυνηθεί να παρακολουθεί την λαμπράν και ένδοξον έξοδον της. 8. Εκτός όμως από αυτά πρέπει να γνωρίσεις και τούτο, ότι η αξία της ψυχής δεν φαίνεται πάντα κατά την έξοδό της, φανερώνεται όμως ασφαλώς μετά τον θάνατο. Αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν με πολλή ομότητα των απίστων καθημερινώς, δε μετά το μαρτυρικό των θάνατων δοξάζονται και λαμπρύνονται δια των θαυμάτων και των νεκρών ως θεών αυτών. Άλλοτε πάλι συμβαίνει το αντίθετο και ο παντοδύναμος Θεός επιστηρίζει με μερικάς αποκαλύψεις τα ψυχάς εκείνους που δηλειούν πρώτης τελευτίστων, για να μην φοβηθώσουν όταν έλθει η στιγμή του θανάτου. Θα αναφέρω μία περίπτωση. Κάποτε παρέμενε μαζί μου στο μοναστήρι ένας αδελφός ονόματι Αντώνιος. Αυτός λοιπόν δια καθημερινού πέθωτος και ακαταπαύστων δακρύων ηγονίζεται να επιτύχει την ανεκλάλητον χαράν που υπάρχει στην επουράνιο πατρίδα, γι' αυτό δε και μελέτα με πολύ πόθον και επιμονήν τα ιερά λόγια. Δια της μελέτης αυτής δεν επεζήτη να πλουτιστεί με γνώσεις, αλλά με κατανυχτικά δάκρυα. Εμελέτα δηλαδή για να ανανύψει ο λογισμό του και να εγκαταλείψει τα επίγεια να μεταρσιωθεί δια της μυστικής θεωρίας εις την επουράνιον πατρίδα. Εις αυτόν τον λαμπρόν αγωνιστήν κατά μία νυχτερινή οπτασία ελέγχει. Ετοιμάσου διότι ο Κύριος διέταξε να φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Όταν δε ο μοναχός Αντώνιος απήντησε ότι δεν είναι έτοιμος για το ταξίδι, αφρίκουσε αμέσως τη μυστηριώδη φωνή να του λέει: αν ισχυρίζεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος εξαιτίαν των αμαρτιών σου, μάθε ότι συνεχωρήθησαν όλες οι αμαρτίες σου. Μόλις σήκουσε αυτά, ο μοναχός Αντώνιος περιέπασε σε μεγάλων φόβων και δειλία. Και μία άλλη νύχτα πληροφορήθη το ίδιο πράγμα με τους ίδιους λόγους. Μετά 5 ημέρες κατελήφθη από πυρετών και ενώ όλοι οι αδελφοί έκλαιον, διότι θα απεχωρίζονται τιού των εκλεκτών και καλών αδελφών και προσφύφγονται η ψυχή του Αντωνίου ανεχώρηση με αγαλίαση προς τον Κύριο. 9. Εις το ίδιον μοναστήριον έζηκε ένας άλλος αδελφός που ελέγεται Μέρουλος. Ο Μέρουλος επερνούσε τα σημέρα της επιγείου εξορίας με αυθονότατα δάκρυα και λαιμοσύνη, η προσευχή ποτέ δεν έλειπε από το στόμα του, εκτός από τα ώρες του ύπνου και του φαγητού. Εις αυτόν λοιπόν εφανερώθηκε κατά τη νυχτερινή οπτασία ότι Στέφανος από Λευκάνθη κατήρχεται από τον ουρανό εις την κεφαλή του. Μετά την αποκαλυπτική αυτήν οπτασία νησθένησε ο Μέρουλος και εντός ολίγου με ψυχική χαρά και χωρίς ουδεμίαν αγωνίαν εξεδίμησε εκ των επιγείων προς τα επουράνια. Αφού επέρασαν 14 έτη από το θάνατο του Μέρουλου, ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Πέτρος ηθέλησε να σκάψει τον τάφον του πλησίον του μνήματος του Μερούλου. Όπως δε διηγείται ο ίδιος, καθώς εργάζεται εις το μέρος εκείνο, εξήλθε από τον τάφο του Μερούλου μία ευωδία τόσο ισχυρά και βαθία, έως να είχαν μαζευτεί εκεί τα πλέον ευωδιαστά και μυρίπνο άθη. Από αυτό το γεγονός γίνεται ολοφάνερο ότι η οπτασία που είδε ο Μέρουλος πριν αποθάνει ήτο αληθινή. Δεύτερο κομμάτι. Από το βίο του Αγίου Σάβα.
Έζηκα από ένας γέρον ασκητής που κατήγεται από την Βιθανία και ονομάζεται ο Άνθιμος. Αυτό συσκήτευε σε ένα κελίο που έχτισε πέρα από το Χήμαρο προς Ανατολάς απέναντι από τον πύργο που είχε ιδρύσει ο Μακάριος Σάβας. Σε αυτό το κελίο επέρασε 30 ολόκληρα έτη. Μετά κατά τα τελευταία του αρρώστησε και έπεσε ο γέρος στο κρεβάτι του πόνου. Όταν τον είδε σε αυτήν την κατάσταση ο γέρον στο... ο θαυμάσιος Σάβας εξυντλημένο από την νόσον και τα βαθιά γερατιά, διέταξε να μεταφέρουν τον γέρον Άνθιμο σε ένα από τα κελιά της εκκλησίας για να μπορούν οι αδελφοί να τον επισκέπτονται και να εξυπηρετούν αυτόν χωρίς πολλήν κόπον. Και ο μεν Άγιος Σάβας αυτά διέτασε. Ο γέρον Άνθιμος όμως δεν συνεφώνει με την πρόταση αυτή του Σάβα και της συνοδείας του. Ιδού δε της τους απήντησε. Έχω στηρίξει το θάρρος μου στο Θεό και επιθυμώ να αποθάνω εις μέρος εκείνου που από την αρχή κατόκισαν διάσκηση. Μετά την απάντηση αυτή του Ανθίμου εσηκώθηκε κάποτε τη νύχτα ο Σάβας δια την ακολουθία του άρθρου. Ενόμισε δε ότι άκουσε μνοδίαν ως να έψαλον πολύ. Επειδή λοιπόν σχημάτισε τη γνώμη ότι ανεπέμποντο η καθιερωμένη κατά τον όρθρο πρωινή ύμνη, απορούσε και συλλογίζει το πώς άκουσε να ψάλλει τον όρθρο χωρίς να πάρει προηγουμένως την ευλογία του. Αμέσως τρέχει στο ναό, αλλά κατάπληκτος ευρίσκει κλεισμένα στα στήρα του ναού και γι' αυτό επιστρέφει στο κελί του. Αλλά και πάλι ακούει τα προηγούμενα φωνά να ψάλουν με απερίγραπτον γλυκύτητα. Διέκρινε δε καθαρά και το ψαλόμενο νάσμα το οποίο νήτο. Διελεύσομεν τόπο κοινή θαυμαστή, ω του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεω και εξομολογήσεω ήχου εορταζόντων. Αφού αντελήφθη καλώ από ποιον μέρο προήρχονται οι θαυμαστοί αυτοί ύμνοι, αμέσω εξυπνά και διατάσσει των μοναχών που είχε εις υπηρεσία, να χτυπά το τάλαντο να συγκαλέσει με τα ρυθμικά χτυπήματα του μοναχού όπω ήτο συνήθεια. Συναχθέντων αμέσω όλων των μοναχών, παίρνει μαζί του ο Μακάριο Σάβα μερικού και έρχεται στο κελί του γέροντο Ανθίμου με θυμιάματα και λαμπάδα. Οι ακουόμενοι ύμνοι προήρχονται από το κελί του γέροντο. Όταν εισήλθαν εις το κελί, δεν έβρισκαν κανέναν άλλον εκτό μονάχα από τον γέροντα, ο οποίο ήδη είχε τελειωθεί εν κυρίω. Τότε τον εναγκαλίζονται και τον ασπάζονται με ευλάβεια και αυτού επετέλεσαν την κανονική ακολουθία του αποθανόντο εις τον αποθανόντα μοναχών εδαφίασαν με συγκίνηση το ιερό σώμα του γέροντος Ανθίμου. Τρίτη περίπτωση, εις τον βίο του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου. Για τον όσιο Δανιήλ τον Στυλίτη λέγεται ότι τρεις ημέρες πρώτου θανάτου κατά τα μεσάνυχτα συνεκεντρώθησαν στο κελί του για να τον προϋπαντήσουν όλοι οι απαιώνος Άγιοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες και όλοι οι λοιποί Άγιοι. Ακόμη δε μαζί με αυτούς συμπαρεστάθησαν και μερικές ουράνιες δυνάμεις. Αυτό λοιπόν το Άγιο πλήθος των προσδραμώντων εισπάζοντο με αγάπη και εκτίμηση τον Μέγαν και τον παρεκκίνουν να επιτελέσει την θείαν μυσταγωγίαν, την οποίαν και πράγματι εθεάθη ότι επετέλεσε με τα λαβών και ο ίδιος των αχράντων μυστηρίων μεταδώσας δε αυτά και εις όσους έπρεπε. Ενώ δε ανέπνεε τα τελευταία στιγμά της ζωής του και ήλθαν πολλοί πλησίον του να τον συντροφεύσουν, ένας δαιμονισμένος επροχωρούσε προς τον στήλον αυτόν λοιπόν, εφώναζε δυνατά πέρι της επισκέψεως των Αγίων προς τον Όσιον και μάλιστα ονόμαζε και τον κάθε Άγιον εκ των επισκεπτών ξεχωριστά με το όνομά του. Ακόμη δε ανέφερεν ότι οι άγγελοι επισκέφτησαν τον Όσιον. Μετά δε ταύτα ο δαιμονισμένος προσέθετε ότι την τρίτη ημέρα ώραν της ίδιας ημέρας ο μεν Δανιήλ θα απέλθει προς τον Κύριον, το δε ακάθαρτον πνεύμα θα εκδιωχθεί με τη χάρη του Θεού και θα φύγει από μέσα του μετά την πολυχρόνιον κατοίκησή του εις αυτόν. Πράγματι δε συνέβησαν και τα δύο εις των ορισμένων καιρών όπως ανέφερε ο δαιμονισμένος. Εν το γεροντικό τέταρτον, οι πατέρες έλεγον δια τον Αβάν Σισόιν τα εξής περί των τελευταίων στιγμών της ζωής του. Όταν επρόκειτο να αποθάνει ο Αβάν Σισόιν και οι πατέρες σε κάθιντο κοντά στο κρεβάτι του, έλαμψεν έξαφνα το πρόσωπό του πάρα πολύ και λέγει προς αυτούς χαρούμενος. Ιδού ήλθεν ο Αβάς Αντώνιος με το λίγα στιγμάς με λαμπρόν πολύ το πρόσωπό του έλαμψε περισσότερον. Με το λίγα στιγμάς με λαμπρόν πάλι πρόσωπον είπε: «Να τώρα προσήλθεν ο χορός των Αποστόλων και φαίνεται ως να συνομιλεί με μερικούς αοράτους επισκέπτες». Οι παριστάμενοι γέροντες τον παρακάλεσαν και του έλεγαν: «Πάτερ, με ποιον ομιλείς?»
Εκείνος απήντησε: «Τώρα ήρθε να με παραλάβουν οι άγγελοι και παρακαλώ να με αφήσουν ολίγο να μετανοήσουν». Οι πατέρες του απαντούν: «Πάτερ, εσύ δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις». Με βαθύ ταπείνωση τους λέγει ο Όσιος πάλιν ο Όσιος Ισόης: «Σας διαβεβαιώ ότι πραγματικώς δεν γνωρίζω εάν έβαλα αρχήν μετανοίας. Εν τω μεταξύ όλοι γνώριζαν ότι το τέλειος». Έξαφνα το πρόσωπό του ίστραψεν όπως ο ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Προς τους καταπληκτικούς γέροντας ο Αββάς Ισόης λέγει: «Βλέπετε, ήλθε ο Κύριος και λέγει: φέρετε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως δε και με τους λόγους αυτούς παρέδωκε το πνεύμα του. Τη στιγμή δε της εξόδου της μακαρίας ψυχής του εμφάνει ως μία αστραπήν και το κελί εγέμισεν από ευωδίαν.